Ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση της σωρού του 16χρονου πρωταθλητή πυγμαχίας Βασίλη Τόπαλου. Σύμφωνα με το πρώτο στάδιο της ιατροδικαστικής έκθεσης, η αιτία θανάτου του πυγμάχου είναι η βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Όπως φάνηκε από την έκθεση των ιατροδικαστών, στο κεφάλι του νεαρού αθλητή εντοπίστηκαν βαρύτατες κακώσεις, ενώ το επόμενο στάδιο είναι να ερευνηθεί η προέλευση των τραυμάτων. Παράλληλα, την διενέργεια της προκαταρκτικής εξέτασης για τα αίτια θανάτου του 16χρονου πυγμάχου ζήτησε από τον αθλητικό εισαγγελέα ή αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου αρμόδια για θέματα αθλητικής βίας. Την ίδια ώρα συγκλονίζουν τα λόγια των γονιών του αδικοχαμένου πρωταθλητή. Δεν περιγράφεται αυτό το πράγμα. Όταν επέστρεψε από την Ιταλία, όταν επέστρεψε με το χρυσό το μετάλλιο, όταν ακούστηκε ο εθνικός μας ύμνος στην Ιταλία, το παιδί μου δάκρυσε. Συγκινήθηκε, το έχω και σε βίντεο. Και μου έλεγε: «Μαμά, εμείς εκεί πάνω δίνουμε την ψυχή μας για τη σημαία μας. Γιατί εκεί πάνω δεν ήμουν ο Βασίλης, ήμουν Ελλάδα». Ήταν καθαρά ατύχημα. Θα μπορούσε να μην είχε συμβεί. Θα μπορούσε να είχε σπάσει ένα μικρό αγγείο και όχι ένα μεγάλο. Όπως συνέβη, η πίεση ήταν τόσο μεγάλη που του προκάλεσαν επανόρθωτη βλάβη στον εγκέφαλο. Ο νεαρός πρωταθλητής της Ευρώπης ένιωσε έντονη αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της προπόνησης του με αποτέλεσμα να τη διακόψει. Έτσι πήγε στο μπάνιο για να ρίξει λίγο νερό στο πρόσωπό του και τότε υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο. Από την πτώση χτύπησε το κεφάλι του σε σκληρή επιφάνεια με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του. Όσοι ήταν παρόντες στο συμβάν κάλεσαν το ΕΚΑΒ, με τον νεαρό να μεταφέρεται εσπευσμένα στο Τζάνιο νοσοκομείο. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν την κρισιμότητα της κατάστασης. Ο 16χρονος υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι προκειμένου να του αφαιρεθεί το αιμάτωμα. Σύμφωνα με τον πατέρα του 16χρονου, ο νεαρός πρωταθλητής ήταν καταπονημένος από την βραδινή προπόνηση της προηγούμενης ημέρας στο Σάκο. Το πρωί της επόμενης πήγε ξανά για προπόνηση, εκείνη τη φορά στο γυμναστήριο του Νίκου Γιδάκου στον Ταύρο, σε αγώνες sparring, φορώντας όλα τα απαραίτητα προστατευτικά αξεσουάρ, όπως σημείωσε και ο πατέρας του. Κατά τη διάρκεια του sparring ένιωσε κόπωση και ζήτησε να διακόψει προκειμένου να πάρει ανάσα. Πήγε στο μπάνιο, όμως δεν επέστρεψε ποτέ στο ρινγκ.